Στη Λαμία. Μέσω στυλίδας έφτασε στην όμορφη Λαμία. Τον βάλανε σε μόνιμο για να γυρίσει το χωριό και να διαλέξει σπίτι. Απλό ήθελε. Την απλότητα την έμαθε από το μοναστήρι. Διάλεξε ένα φτωχικό ενός απλού πολύτεκνου αρχοντονικοκύρη. Την Κυριακή με το καλό δέσποτα που γυρίτης, «Στο γαλαξίδι μείνησαν να πάω, κύρ Χαραλάμπη», του απάντησε και πρόσεξε τη ματιά του να λάμπει. Πολύ τον εσυμπάθησε τον σπιτονικοκύρη του. Ήταν η ταπεινότης του, η πεντακάθαρη καρδιά, ίδια ήταν και τα πολλά τα ευγενικά του τα παιδιά. Μα ένα τον κυνήγαγε συνέχεια από πίσω. Το έβλεπε ο Άγιος, το παρακολουθούσε. Πότε κρυφά ή φανερά πίσω του ακολουθούσε. Όταν τον είδε ο μικρός μια μέρα μοναχό του, πάει κοντά. Κοκκίνησε το παιδικό και αθώο πρόσωπό του. «Τι θες, Κωστή μου, πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω?» «Κάτι ήθελα, παππούλη μου, κρυφό να σου εξηγήσω». «Κρυφό, καλό είναι ή κακό?» «Καλό, πολύ καλό, δεσπότη μου. Να, ήθελα να σου πω πως με έχεις μαγνητήσει. Απ' τον καιρό που ήρθες εδώ, πολύ σε έχω αγαπήσει». «Κι εγώ, Κωστή μου, σ' αγαπώ. Πάντα ο Ιησούς Χριστός να σε οδηγεί προς το καλό». Από εκείνη τη στιγμή ενωθήκαν οι ψυχές τους. Τον έπαιρνε παντού μαζί σε όλες τις περιοδίες. Πετούσε από χαρά ο Κωστής, δεν έχανε ευκαιρίες. Άκουγε τα κηρύγματα δίπλα του στο στασίδι. Μα τι κήρυγμα ήταν αυτό καυτό στο γαλαξίδι? Μια εκκλησιά όλο θηλυκά. Οι άντρες ταξιδεύαν και οι δύστυχες γυναίκες τους μονάχες τους παλεύαν. Ανάμεσά τους αρκετές ήταν μαυροντημένες, κοπέλες 20 χρονών στο πένθος βουτυγμένες. Η μανιασμένη θάλασσα τα κορμιά των συντρόφων τους τα ρούφηξε και απέμειναν παρέα με τον κόπο τους να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και πώς να μην λυγίσουν, είχαν νιάτα και ομορφιά, πώς να μην ξεστρατήσουν. Μίλησε για υπομονή. Τι πέρασε εκεί η Παναγιά, σαν ήταν νεαρά, μικρή, που όλοι την κοροϊδεύαν, σαν έγκυο τη βλέπαν. Καχυποψία, σπαραγμό, μόνος η ταλαιπωρία, τι και τι δεν υπέμεινε η δέσποινα Μαρία. Πύρινος ήταν χύμαρος το στόμα το δεσποτικό, σαν βάλσαμο, σαν δυόσμος, που απάλινε και έπλαινε ψυχές από τη θλίψη. Τη στήριξε, τη βοήθησε, καμιά ψυχή από εκεί να μην κατρακυλήσει. Εντόπιζε το πρόβλημα και το κακό προλάβαινε, κι αν είχε κάποια πειρασμό, το μήνυμά του λάβαινε. Πέρασε χρόνος, ο δέσποτας πολλές ψυχές ανέπαυσε, ώσπου ξαφνική μετάθεση για την Αθήνα έφτασε. «Παππούλη, εγώ δεν μένω εδώ, μαζί σου θα με πάρεις», λέει με πόνο ο Κωστής. «Τώρα πες το στον πατέρα μου την άδεια να πάρεις». Της Ριζαρίου της σχολής διευθυντής διορίστη και ο πατέρας του Κωστή δεν άργησε, επίστη. Σ' αυτόν τον εμπιστεύθηκε μαζί να τον σπουδάσει και τίποτα απ' την πίστη του ο μικρός να μην χάσει.